Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κυρίο πάντοτε. Είμαστε και απόψε μαζί στην εκπομπή μας «Χριστό το Θεό παραθώμεθα» και στο τηλέφωνο 25 827 77 όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε αμέσως μόλις διαβάσουμε ένα στίχο από το κατά Ματθαίο Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26, στίχος 52. «Τότε λέγει αυτό Ιησούς, απόστευσον σου τη μάχαιρα εις τον τόπον αυτής, πάντες γαριλαβώντες μάχαιρα, εμαχαίρα αποθανούνται». Και η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής. Του λέγει τότε ο Ιησούς, γύρισε το μαχαίρι σου στη θέση του, διότι όλοι όσοι παίρνουν μαχαίρι, μαχαίρι θα πεθάνουν. Δηλαδή όσοι κάνουν κακό θα πάθουν κακό και ήδη. Και αυτό το είπε βέβαια για τον Πέτρο, τον Απόστολο, που επήγε να υπερασπιστεί τον Χριστό με τη μαχαίρι και με τη δύναμη των όπλων. Έχουμε όμως ένα αδερφό, παρακαλώ να τον ακούσουμε. Ευλογήθη Γέροντα. Έλα Ευαγγελίτσα, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ εσείς. Πολύ καλά. Τι νέα έχουμε Ευαγγελίτσα? Έχω τρεις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις, για να ακούσουμε μια-μια. Πρώτη ερώτηση είναι, έχω ακούσει ότι η Πεντηκοστή είναι γενέθλια σήμερα της Εκκλησίας. Δηλαδή πριν την Πεντηκοστή δεν υπήρχε Εκκλησία? Υπήρχε η Εκκλησία και πριν την Πεντηκοστή. Πολύ ωραία το είπες, αλλά εννοεί ότι γενέθλιος ημέρα επηγής της χριστιανικής εκκλησίας, της εκκλησίας του Χριστού όπως είναι σήμερα, κάπως έτσι. Αλλά είναι γεγονός ότι είναι λάθος να λέμε ότι γενέθλιος ημέρα είναι η Πεντηκοστή. Η εκκλησία μας υπήρχε και πρώτης Πεντηκοστής και στην Παλαιά Διαθήκη και πρώτης προκαταβολής κόσμου υπήρχε η εκκλησία. Ναι, άσχετο που είναι καινή και παλαιά και είχαν άλλη χρόνια. Ναι, άσχετο αυτό. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, το Ευαγγέλιο Χριστός αναφέρεται ότι εξασφάλισε φαγητό για πολλές χιλιάδες ανθρώπους. Ναι. Και αυτό αναφέρεται δύο φορές. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι παράτησαν όλες τους τις δουλειές και ακολούθησαν τον Χριστό χωρίς να προνοήσουν για το φαγητό τους. Ναι, πήγαν εκεί και κάθισαν και άκουγαν τα λόγια του Χριστού και σαγενεύτηκαν τόσο πολύ από τα θεόπνευστα εκείνα και άγια λόγια του Κυρίου μας που ξέχασαν και τις φυσικές ανάγκες και των φαγητών τους. Και δηλαδή περίμεναν από τον Χριστό ή θα τους ταΐσει ή δεν το σκέφτηκαν? Όχι, δεν το περίμεναν. Απλώς δεν ήθελαν να αποχωριστούν από τον Χριστό και για να πάνε να φάνε. Αλλά ο Χριστός επειδή είχε την έννοια τους, φρόντισε για να τους παραθέσει και φαγητό για να μην αποκάμουν στον δρόμο. Και ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός, μόλις τα ακούγαν αυτά, γιατί κάπου λέω ότι ήταν προφήτης που πίστευαν ότι είναι. Πίστευαν ο καθένας αυτό που ενόμιζε. Άλλοι ήθελαν να τον κάνουν βασιλιά γιατί δεν έφαγαν και χορτάστησαν, άλλοι ότι είναι προφήτης, άλλοι ότι είναι ο Μεσσίας, άλλοι ότι είναι ο Χριστός. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι κάτι περισσότερο. Ο καθένας νόμιζε αυτό που ήθελε να πιστεύει. Ναι. Όμως μετά όταν πέθανε ο Χριστός τους το έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι ή δεν ξέρουμε? Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι από αυτούς το έμαθαν, αλλά την ώρα που ο Χριστός ζήτησε ένα ποτήρι νερό, μια σταγόνα νερό δεν το έδωσε κανένας. Παρά μόνο το έδωσαν όξος και χολή. Όλοι αυτοί μπορεί να ήταν και από τους 70 μαθητές στο πλήθος ή δεν? Μπορεί να ήταν και κάποιοι από τους 70 βέβαια. Ναι. Και η τρίτη ερώτηση είναι, σήμερα στην εκκλησία που πήγα παρατήρησα ότι κουνούσαν πιο πολύ από άλλες φορές τους πολυέλεους. Γιατί τους κουνούσαν πιο πολύ, συμβολίζει κάτι ή όχι? Επειδή είναι δεσποτική ορτή μεγάλη και είναι μεγάλη χαρά και η δόξα της εκκλησίας μας. Ναι. Και τους κουνούσαν και την ώρα που πήγαμε να κοινωνήσουμε, κουνιόντανε ακόμα. Δεν τους κουνούσαν εκείνη την ώρα, αλλά κουνιόταν αυτό. Ναι, επειδή κουνήθηκαν αρκετά προηγουμένως, γι' αυτό. Σε ποια εκκλησία ήσουν, Ευαγγελίτσα, σήμερα? Στο Μέσα Ποτάμο. Α, στο Μέσα Ποτάμο. Εκεί είναι μοναστήρι. Εκεί κάνουν τα μοναστηριακά τυπικά και κουνούν τους πολυελαίους όταν είναι δεσποτικές εορτές και θεομητορικές, μάλιστα. Ναι, δηλαδή σε άλλες εκκλησίες δεν το έκαναν, δεν είχε έτσι. Σε εκκλησίες στον κόσμο δεν το κάνουν αυτό, στα μοναστήρια το κάνουν.
Ευχαριστώ, Γέροντα, την ευχή. Να είσαι καλά, Ευαγγελίτσα, η Παναγία μαζί σου. Έχουμε ακόμα ένα δεσπό, παρακαλώ. Εγώ μιλώ σε δεσμάτε. Εσείς, μάλιστα. Ευλογείτε, χρόνια πολλά. Χρόνια η Μάρθα πολλά, είμαι, ναι. Σεβασμιότητε. Χρόνια πολλά, καλή μας φώτιση και καλή μετάνοια να έχουμε, Σεβασμιότητε. Αμήν, το Πνεύμα του Άγιο να μας φωτίζει, Μάρθα μου. Αμήν, αμήν, αμήν. Το έχουμε ανάγκη, Σεβασμιότητε. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ, Μάρθα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Σεβασμιότητε, την Παναγία ευχή σας. Σας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, χαίρετε. Χαίρετε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Παρακαλώ, επόμενος. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε, Πάτερ? Πολύ καλά. Καλά είστε. Δόξα στον Θεό. Βαλάντη, θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Ναι, Βαλάντη, πες. Για πώς πολεμούμε το πάθος της ζήλιας, είναι το πρώτο ερώτημα. Με το να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που μας έχει δώσει ο ίδιος. Ναι. Και όταν ευχαριστούμε για αυτά που μας έχει δώσει και τα αξιοποιήσουμε πνευματικά, δεν θα ζηλεύουμε αυτά που έχουν οι άλλοι. Όχι, δεν είναι μόνο ότι έχουν οι άλλοι, αλλά μπορεί να μας γίνει η ζήλια και μετά να μας γίνει σε θυμό η ζήλια. Δηλαδή, τα πάθη διαδέχονται το ένα το άλλο, βέβαια, άμα είναι πάθη εφάμαστα. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο πάθος αυτό. Μπορεί να προσπαθούμε τέλος πάντων, αλλά να μην βλέπουμε μεγάλους καρπούς. Εμείς να προσπαθούμε και τους καρπούς θα τους δει ο Θεός, Βαλάντη. Και πνευματικός. Ήθελα επίσης να σας πω, και εκτός από αυτό για τον μοναχό Αντώνιο, τον Πατήρ Εφραίμ, που εκτελέστηκε, έχω μία πορεία από το βιβλίο Λόγοι περί προσευχής και μετανοίας που προμηθεύτηκα πριν από λίγες ημέρες στο Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, που είναι εκδόσεως της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής, από τα Χανιά 2017, και αναφέρει το εξής ο Άγιος Πορφύριος. Λέει ότι ο ίδιος ο Κύριος θα μας διδάξει την προσευχή. Δεν τη μάθουμε μόνοι μας, ούτε κανείς άλλος θα μας τη μάθει. Αυτό μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε. Μα το λέει και η Γραφή, ο Θεός ευχή είναι το ευχομένο. Ο Θεός είναι που δίδει την ευχή στους ευχομένους. Αυτός που αγωνίζεται να προσευχηθεί, ο Θεός τον βοηθά και του γίνεται διδάσκαλος. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Αυτό δεν καταργεί τον πνευματικό οδηγό μας, αλλά ενισχύει το έργο του Θεού και τελικά στη τελευταία ανάλυση εμείς κάναμε την προσπάθεια μας, αλλά ο Θεός είναι αυτός που θα μας ευλογήσει και θα μας δείξει πώς να προσευχόμαστε. Και αν είμαστε σε περίοδο πνευματικής ξερασίας και προσευχόμαστε, θα μας δώσει ο Θεός αυτά που χρειάζονται, Βαλάντη. Δηλαδή, τότε, γιατί νομίζω ο πατέρας, δεν κάνω να διορθώσει τον πατέρα Θανάση. Εκείνη την περίοδο, όταν είμαστε σε περίοδο πνευματικής ξερασίας, ο Θεός ζητάει, ας το πω και έτσι πιο απλοϊκά, να δει αν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Δηλαδή, τότε είναι που θέλει να δείξουμε μάλλον στον Χριστό τι χριστιανοί είμαστε. Τότε δυσκολευόμαστε. Εντάξει, έτσι απλοϊκά όπως είπες εσύ, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά ο άνθρωπος και στην ξηρασία και στην εφορία πρέπει να είναι σταθερός, να τηρεί το πρόγραμμα του, τον κανόνα του, τον πνευματικό. Ναι, άμα το τηρεί. Άμα το τηρεί. Αλλά δεν αισθάνεται εκείνα που αισθανόταν όταν αισθανόταν το Άγιο Πνεύμα τόσο έντονα. Εντάξει. Πάντα. Μπορεί να μην τα αισθάνεται, δεν σημαίνει ότι πάντα δεν αισθανόμαστε τα ίδια. Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι. Η ώρα της ξηρασίας είναι πιο πολύτιμη από τις άλλες ώρες, διότι εκεί φαίνεται και η αγάπη μας και ο ζήλος μας προς τον Θεό. Απλά ναι, μπορεί και την ώρα της πνευματικής ξηρασίας να έχουμε πιο πολύ εγωισμό, πιο πολύ θυμό, πιο πολύ ζήλια, όλα αυτά τα πάθη και να δυσκολευόμαστε μέσα μας. Δηλαδή θυμήθηκα ένα λόγο σας τώρα που ήθελα χρόνια να σας το πω. Τώρα το θυμήθηκα. Μετά από 2 χρόνια, μη σας πω και 3, είχατε πει σε μια ομιλία σας, Πάτε, ότι όταν πήγατε μοναχός στο Άγιον Όρος, στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί είχατε απ' έξω από τον κόσμο πολλά επενετικά σχόλια και ως νέος μπορεί λίγο να σας πείραξε αυτό το πράγμα πνευματικά. Και είχατε διαβάσει μετά, σας είχε πέσει κάποια μέρα, εν πάση περιπτώσει, κάποια λόγια του Αγίου Ιωάννη του Σιναήτου,
της Κλίμακος που έλεγε, δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα τι, τι έλεγε ακριβώς. Ναι. Κάτι ότι, κάτι λουλούδια, είχατε διαβάσει κάτι. Ναι, που μεταφυτεύτηκαν από τον κόσμο στην έρημο και ξεράθηκαν. Ναι, αυτό. Τον κόσμο υποτίθονταν από το βρωμερό νίδρο της κοινοδοχής. Ναι, 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 αυτό το έχω χρόνια να σας την κάνω αυτήν την απορία. Αυτό για εμάς που είμαστε λαϊκοί. Αυτό πώς μπορούμε να, που είχατε πει, πρέπει να βρούμε τον πραγματικό μας σε αυτό. Κάτι είχατε πει μετά, είχατε σχολιάσει και είναι πολύ δύσκολο αυτό, όλοι να το πάθουμε. Αυτό πώς, αυτό πώς θα γίνει σημασία. Αυτό να γίνει μόνο το βρε, Βαλάντη μου. Μη θέλετε να κάνεις πράγματα πριν την ώρα τους. Δηλαδή να μην... Ναι, να μην... να γίνει μόνο του για την ώρα του. Ναι, αυτό που θέλω να ρωτήσω. Αυτό που ήδη είμαστε εμείς στον κόσμο, αυτό μπορεί να γίνει δια... Ξέρει ο Θεός πώς θα το κάνει. Θα το φέρει ναι. ο Θεός την ώρα την κατάλληλη που θα μπορούμε και εμείς να το διαχειριστούμε. Αυτό το έχω πολλά χρόνια πορεία και τώρα μου ήρθε. Ήθελα κάθε φορά να σας το ρωτήσω και όλο το ξεχνούσα. Ναι. Και επίσης, Πάτερ, πανιερώτατε, τώρα νομίζω κατατάχθηκε μετά τον Αγίον άλλο ένας Άγιος σε Ορθόδοξη Εκκλησίας μας, ο Πατήρ Εφραίμ. Ένας μεγάλος, ένας ομολογητής, να το πω, που, τι να σας πω, μέχρι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μίλησαν σήμερα για αυτόν. Και στην Ελλάδα. Έτσι, τι είπαν δηλαδή, είπαν δηλαδή και στον Αντένα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, μίλησαν για αυτόν. Και πήραν συνέντευξη από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, έναν πολύ καλό επίσκοπο της Εκκλησίας μας, τον Πατήρ Ιερόθεο, που είπε ότι ήταν αθώος, αλλά ομολόγησε τον Χριστό και η ψυχή του σώθηκε. Και φοβόταν τα τελώνε το ένα το άλλο και έλεγε να προσευχόμαστε για αυτόν, για την ψυχή του. Και ήταν ένας, και γυναίκα του, μόνο που ο Πάτερ τον είδα στο πρόσωπό του, που εκοιμήθη δηλαδή, και εσείς το είδατε σαφώς, σίγουρα το είδατε εσείς, πολύ ειρηνικός δεν είναι. Μα το έλεγαν οι αστυνομικοί που ήταν εκεί και οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στην ώρα της εκτέλεσης, είπαν ότι πρώτη φορά είδαν τόσο ειρηνικό άνθρωπο την ώρα του θανάτου του. Ναι, μα και αν επιτρέπετε, το πατήρ Εφραίμ το πήρε προς τιμήν του γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας. Ναι, ναι, εκεί του Αγίου Εφραίμ, του γέροντα που ήταν εκεί στο μοναστήρι. Κύριε Λέισον, και είναι αλήθεια τελικά ότι, δεν ξέρω, έτσι άκουσα, ότι ενταφιάστηκε στη μονή του Αγίου Αντωνίου. Ναι, ναι, ενταφιάστηκε στη μονή του Αγίου Αντωνίου. Τι λέτε πάτερ, είναι μεγάλος, είναι την ευχή του να έχουμε τότε. Είναι Άγιος για μένα. Τώρα τι να πω, νομίζω πως είναι Άγιος αυτός ο άνθρωπος. Αγίασε. Να είναι μετά τον Αγίο. Γιατί για τις αδικίες αγίασε. Μα ο πρώτος ο Χριστός είναι που, τι να πω, που αδικήθηκε. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο Χριστός αγαπάει πιο πολύ τους αδικημένους. Ναι. Πάτε, τι να πω. Την ευχή του να έχουμε. Να σε καλά, και Βαλάντη μου. Η γυναίκα της Άρα είναι πολύ καλή, έτσι, την είδα πολύ ειρηνική. Ναι. Την ευχή σας, πανιερώτατε. Την ευχή. Να σε καλά, Βαλάντη μου. Παναγία μαζί σου. Χαίρετε. Έχω το επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, χαίρετε μου την ευχή σας. Του Κυρίου. Χρόνια πολλά. Επίσης. Ήθελα να ρωτήσω, Γέροντα μου, σήμερα που είναι ο Εσπερινός, που έγινε ο Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος, χωρί πεντάστην ή χωρί. Γιατί άλλες εκκλησίες κάνουν το, άλλες εκκλησίες δεν το κάνουν. Κανονικά δεν έχει αυτοκλασία στον Εσπερινό του Εκκλησίου. Δεν έχει και κανονικά, όχι. Μάλιστα. Η άλλη ερώτηση, όταν γιορτάζω δύο μεγάλοι Άγιοι την ίδια ημέρα, ναι, γιατί δεν βάλουν, ας πούμε, η εκκλησία που γιορτάζει και την εικόνα του άλλου Αγίου σε μια γωνιά, ας πούμε, για να του πούν το απολύτως. Αν έχει εικόνα, θα βάζει. Αν έχει εικόνα, θα την βάλει. Δεν έχει έχουν πώς... αλλά δεν τη βάλω για να μείνει, ας πούμε, πανηγυρικά ο Άγιος που γιορτάζει η εκκλησία του. Ενώ εμείς, ας πούμε, που θέλαμε να τους γιορτάσουμε και τους δύο, θα ήθελαμε να την βάλαν και την άλλη εικόνα. Δεν πειράζει να μπει και η άλλη εικόνα, δεν κλέβει ο ένας την δόξα του άλλου. Αν έχουν εικόνα, καλό να την βάλουν, αν έχουν εικόνα. Ναι. Εντάξει, Γέροντα μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, αδελφοί μου, θέλω να σε ευλογεί. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, εσείς. Την ευχή σας, η Κυριακή, είμαι από Γερμανία. Ναι, Κυριακή. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Καλά να είστε, Γεροντά μου, και χρόνια πολλά να μας φωτίζει ο αμήν, Κύριος μας. Το Πανάγιο Πνεύμα να μας φωτίζει όλους. Αμήν, μας αμήν. Της οδός σωτηρίας. Αμήν, Γεροντά μου, αμήν. Ήθελα να αναφερθώ κι εγώ στο μοναχό Εφραίμ που μας συγκλώνησε όλους.
Γέροντα, να σας πω τις σκέψεις μου, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως, με τα χαρά να σας ακούσουμε. Από τη μία σκεφτόμουν και έλεγα η κοσμική άθικη δικαιοσύνη και από την άλλη ο Κύριος, όπως λέει και στο απόδειπνο, ο πάντας καλό προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Λέω πώς, γεροντά μου, από τη μία κοσμική άδικη δικαιοσύνη και από την άλλη ο Θεός Πατέρας, πώς σώζει μία ψυχή. Και πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος ο ληστής, αυτό, έγινε μέγας ιεραπόστολος. Τόσοι άνθρωποι τον είδαν, τον άκουσαν, παραδειγματίστηκαν με το θάνατο του, με τη βιωτή του, με το τυρινικό τέλος του. Όλα. Έκανε μεγάλη ιεραπόστολική κίνηση. Και γέροντά μου, λέω, ο ληστής ο Σταυρό είπε ένα ήμαρτον την τελευταία στιγμή. Ο μοναχός Εφραίμ σχεδόν 40 χρόνια έλεγε ήμαρτον και τι είναι από πραγματικά, νομίζω, πως διαβάζουμε. Και πάλεψε με τον παλαιό άνθρωπο πάρα πολύ μέχρι που να φτάσει να νικήσει τα πάθη του και τον εαυτό του και αυτό, να γίνει σκεύος του Θεού. Που είναι το πιο δύσκολο, μεγαλύτερος εχθρός μας, νομίζω, είναι ο εαυτός μας. Κλεισμένος σε 4 τείχους συνεχώς, μόνος του. Πραγματικά. Ούτε καν κοινωνία με τους συγκρατούμενους του δεν είχε. Τίποτα. Ήταν τελείως μόνος του. Και όπως είδα και φωτογραφίες από την εκπρόσωπη ακολουθία, ήταν τόσο ήρεμο και φωτισμένο και γαλήνιο το πρόσωπό του. Ναι. Και λέω, Θεέ μου, τι πατέρας είσαι. Πραγματικά αυτό που λέγανε και παλί, κανένα δεν έχει για χάσιμο. Για όλους προνοεί και πώς θα μας σώσει. Και όπως διαβάζουμε τους βίους των Αγίων και παίρνουμε μεγάλη δύναμη και παρηγοριά για τις αμαρτίες μας και τα λοιπά, νομίζω ένας νέος βίος του Αγίου Γέροντα Εφραίμ είναι παράδειγμα για τη ζωή μας. Πραγματικά, για να μην χάνουμε το θάρρος μας ούτε εμείς, μεγάλη ούτε για τους αδερφούς μας. Αυτό και επειδή εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς έχουμε εύκολη την κατάκριση, βλέποντας κάτι ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τη μετάνοια του ανθρώπου και τη σωτηρία πραγματικά. Δόξα τω Θεώ πάντων, είναι και γέροντά μου, ο Θεός να τον αναπαύσει και να πρεσβεύει και για μας. Ναι, να έχουμε την ευχή. Αμήν, αμήν. Και την ευχή σας, γέροντά μου. Παναγία και μαζί σου, Κυριακή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γέροντά μου. Καλό Θεός βράδυ. Μαζί. Πολλές ευχές σε όλους. Είναι γεγονός ότι αυτή η κοίμηση του πατρός Εφραίμ, του προηγουμένως ονομαζομένου Αντωνίου και πριν Φρανκ Άτκουτ, μας συγκλώνει σε όλους και μας έδειξε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, πως ο Θεός καθαρίζει τις ψυχές των ανθρώπων από την αμαρτία και μας δείχνει την αγάπη του, σε εμάς. Και έχω μια ερώτηση που ήρθε εδώ στο τηλέφωνο μου, 2 λεπτά να την βρω, και μιλάει για αυτήν ακριβώς την υπόθεση του πατρός Εφραίμ και λέει: «Γέροντα, με έχει συγκλονίσει η όλη κατάσταση με τον μοναχό Εφραίμ. Δεν μπορώ να βαστάξω ότι τον έχουν εκτελέσει, έστω και αν είναι Άγιος, είναι όμως τόσο φρικτό. Όμως ο Θεός επέτρεψε, δεν παρακολουθώ ειδήσεις. Και δεν μπορώ να βαστάζω να ακούω τέτοιου είδους ειδήσεις. Πιστεύω ότι ο Θεός είναι τέλειος, δίκαιος και άπειρη αγάπη. Όμως η λογική με θλίβει για τον αποτρόπιο τρόπο που εκτελέστηκε εν ψυχρό. Πέστε μας κάτι για την άποψή σας για το θέμα αυτό στην εκπομπή σας». Ακριβώς εδώ φαίνεται το μεγαλείο του Θεού, ότι την κακία των ανθρώπων ο Θεός την μεταποίησε σε κήρυγμα μετανοίας σε όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Και όσοι έχουν νουν Θεού και καλή διάθεση καταλαβαίνουν την αγάπη του Θεού, την ασπλαχνία του Θεού, ο οποίος αυτόν τον αμαρτωλόν άνθρωπο τον καθάρισε τόσα χρόνια μέσα στη φυλακή και τον αξίωσε αυτού του μαρτυρικού τέλους και τον αξίωσε να φύγει με το αγγελικό σχήμα εις άγγελος, ολοκάθαρος από τις αμαρτίες που έλαβε την άφεση δια του μοναχικού σχήματος και μας έδειξε και εμάς πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Έχουμε όμως ένα αδερφό στη γραμμή, παρακαλώ. Ευλογείτε, γέροντα. Ο Κύριος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Κύριος, να σας ευλογεί ο Θεός. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Ήθελα λίγο να σας πω, σήμερα που έχουμε μεγάλη γιορτή, σήμερα που γονατίσαμε στην εκκλησία,
Έλεγε για το Άγιο Πνεύμα και κάπου διάβασα ότι το Άγιο Πνεύμα εκεί την ώρα που γονατίζαμε γύριζε στην εκκλησία και έπαινε σε καθαρή ψυχή ανθρώπου. Κάποιος που ήταν πολύ καθαρός. Αυτό ισχύει, αυτό που διάβασα. Ξαναπέστε να το προσέξω καλύτερα. Σήμερα που γονατίζαμε, ναι. Που είναι του Αγίου Πνεύματος, ναι. Το Άγιο Πνεύμα μέσα στην εκκλησία γύριζε για να βρει μια καθαρή ψυχή ανθρώπου. Ποιος το είδε αυτό το πνεύμα το Άγιο, δηλαδή, το είχε το είδε κάποιος ή εσείς το αισθάνεστε έτσι? Εγώ κάπου το διάβασα, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η ψυχή μας. Όχι, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι η ψυχή μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, όπως Θεός αληθινός είναι ο Χριστός, Θεός αληθινός είναι ο Πατήρ, έτσι το ίδιο Θεός αληθινός είναι το Πνεύμα του Άγιο. Η ψυχή μας είναι χτίσμα του Θεού. Έρχεται βέβαια το Πνεύμα του Άγιο στη ψυχή μας και αγιάζει την ψυχή μας. Αλλά άλλο πράγμα είναι το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και η ψυχή μας είναι χτίσμα, δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι το Πνεύμα του Άγιο η ψυχή μας. Δηλαδή, Πάτερ, το Άγιο Πνεύμα δεν κατοικεί μέσα στην ψυχή μας, κατοικεί μέσα στην ψυχή μας σαν ναό, αλλά είναι άλλο το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και άλλο πράγμα η ψυχή μας. Ναι, ναι. Εμείς δεχόμαστε την ενέργεια του Άγιου Πνεύματος, τις άκτιστες ενέργειες του Άγιου Πνεύματος και αγιαζόμαστε. Ναι. Αυτές δεχόμαστε. Ναι. Αυτό έγινε σήμερα, δηλαδή, που γονατίζαμε και... Βέβαια, γονατίσαμε και παρακαλέσαμε τον Θεό να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας, ναι. Να μας ελεήσει, να έρθει και να μείνει μαζί μας. Όπως λέμε κάθε μέρα στην προσευχή μας, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος. Παρακαλούμε να έρθει το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, ο Θεός ο αληθινός ο παράκλητος, να μείνει μέσα μας, να κατοικήσει μέσα μας και να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δηλαδή στο μυαλό μας κάποιες φορές, χωρίς να το θέλουμε, έρχονται κάποιοι άσχημοι λογισμοί ή βλέπουμε με τα μάτια μας άσχημα πράγματα. Ναι. Εκεί τα διώχνουμε. Πρέπει να πάμε να εξομολογηθούμε. Εάν διώξαμε τους κακούς λογισμούς και δεν τους καλλιεργήσαμε, δεν χρειάζεται εξομολόγηση. Ωραία, ωραία. Εάν τους διώξουμε κατευθείαν, δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι δύσκολο όμως. Τι να πω, πολύ δύσκολο να παλέψουμε κι εμείς. Μόνοι μας είναι αδύνατο, όχι απλώς δύσκολο, είναι αδύνατο. Με τη χάρη του Θεού είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Με τον Χριστό όλα γίνονται εύκολα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, Πάτερ μου, ευλογείτε και πάλι. Θα σε καλά, ο Θεός να σε ευλογεί. Χαίρετε. Χαίρετε η Παναγία μαζί σας. Γεια σας. Έχω τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Πάτερ Αθανάση. Ναι. Εγώ ήθελα να πω σχετικά με την υπόθεση τούτη με την εκτέλεση του Φρανκ. Εθιέβασα έναν άρθρο που γράφτηκε στην Arizona Republic, που είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα της Αριζόνας, που το δημοσιογράφο που, ένα δημοσιογράφο που ήταν για μέ, δεν ήξερα αν ήταν η ώρα καθήκοντος και πιέν να καλεί την εκτέλεση ή ήταν μόνος του, ας πούμε, που πιέν. Πάντως εκάλυψε πολύ την υπόθεση και γράφησε πολλά πράγματα για τούτο το θέμα, ότι 30 λεπτά προσπαθούσαν να βρουν φλέβα για να του βάλουν την ένεση και τα καταδερνάζει. Και παραξενεύκονταν και ήδη και παραξενεύτηκαν και ο ίδιος, γιατί λαλί τους ακού κι αν μου συνέχεια αίμα, δεν ξέρω κάποια ασθένεια είχε να μιζωρεί κι αν του αίμα, αν κατάλαβα σωστά. Και δεν είχα την ποτέ πρόβλημα, εσείς πώς σε τώρα βρίσκετε. Και ξέρω αν το πράγμα είναι κατά κάποιον τρόπο και μια ένδειξη της αθότητας του ανθρώπου, ότι προσπαθούσαν να τον εκτελέσουν και να τα καταφέρναν περίπου 30 λεπτά όπως... Και τους υπέδειξε ο ίδιος τη φλέβα, τους έδειξε ο ίδιος. Ναι, είπεν τους έχω το άρθρο μπροστά μου, είπεν τους δοκιμάστε το άλλον το sharing. Κάπως έτσι και γράφει ο δημοσιογράφος, φτάσαμε στο σημείο να καθοδηγά ο άνθρωπος του ανθρώπου να τον εκτελέσει. Ναι, ναι, ο ίδιος τους καθοδήγησε να βρουν τη φλέβα του για να τον εκτελέσουν. Ναι, ναι, και γράφει έτσι πολλά πράγματα για την υποθέση. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλό να μεταφράσει στα ελληνικά. Ναι, πάντοτε... να μας το φέρεις, να το δούμε, διότι δεν το έχω υπόψη μου. Είχα το στείλει σε διάφορους που είχε τυχαία το Ιβρά.
Ναι, στείλε μας το και εμάς. Ναι. Στο απλά ανάφερα το ότι μήπως ήταν και μια ένδειξη της καθοδότητας. Μας θυμίζει τους μάρτυρες που καθοδηγούσαν τους δημίους πώς να τους εκτελέσουν και κρατούσαν τα χέρια του δημίου για να μην τρέμουν, να μπορέσουν να τους εκτελέσουν καλύτερα. Ναι. Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό γεγονός, πράγματι, πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Πατέρα Θανάση. Ναι. Την ευχή σας. Είμαι η Ιωάννα από την Ξάνθη. Ναι, Ιωάννα, τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ, πατέρ μου. Καλά, εσείς. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω να συνεχίσω λιγάκι αυτό που είπε ο προηγούμενος ακροατής σε σχέση με την δολοφονία, με την ευθανασία που έκαναν στο μοναχό πλέον. Στον ίνατο, σε μένα γέννησε στον καθένα μας κάτι ξύπνησε, κάτι έδωσε, κάτι πήρε από όλο αυτό. Σε μένα ξύπνησε αναμνήσεις από το πρόσφατο χαμό του πατέρα μου που ήταν μια δολοφονία του γιατρού. Και μπήκα και στη θέση και άκουσα τώρα τον προηγούμενο κροατή που αναφέρθηκε στην εφημερίδα. Πέρα από την εφημερίδα υπήρχε και ένα στο ίντερνετ κυκλοφορεί ένα βιντεάκι όπου μίλησαν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε όλη αυτή τη δολοφονία αυτού του Αντώνιου. Και μπήκα στη θέση, άκουσα και τη μητέρα βέβαια του παιδιού. Και πήγα και στη θέση και του ενός και του άλλου. Πολύ δύσκολο το να ζητάς το θάνατο κάποιου, ό,τι κακό και να σου έχει κάνει. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και άκουσα και τα λόγια τα τελευταία του Αντώνιου που μιλούσε με πολύ ωραία λόγια και για αυτούς που ζητούσαν το θάνατό του. Νομίζω ότι αυτό είναι είχε φτάσει στην τελειότητα. Τα τελευταία του λόγια πριν ξεψυχήσει ήταν ο Θεός να μας συγχωρέσει όλους. Ναι. Αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια. Που δείχνει πόσο ταπείνωση είχε, πόση μετάνοια είχε και πόση ανεξικακία είχε. Προσευχόταν και αυτός υπέρ αυτών οι οποίοι τον οδήγησαν στον θάνατο και για να τον συγχωρήσει αυτός και τον ίδιο και τους ανθρώπους εκείνου. Μακάρι όλοι να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στάδιο του. Εγώ σας είπα ότι ακόμη πασχίζομαι με όλο αυτό εδώ και ζήτησα και τη δική σας βοήθεια και μου είπατε το τι πρέπει να κάνω με τους γιατρούς που οδήγησαν τον πατέρα μου σε αυτό. Ναι, και που μου το είπατε. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ δύσκολο, αλλά όχι το θάνατο, είναι δύσκολο να επιθυμείς το θάνατο κάποιου ανθρώπου. Τέλος πάντων, και αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν στην Ορθοδοξία και είναι αλλιώς, πιστεύουν σε άλλα δόγματα και έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Ο Θεός να τους φωτίσει όλους. Δύο ερωτήματα. Ναι. Σήμερα που γονατίζουμε, πάτερ μου, βάζουν κάτι φύλλα από καρύδια. Στην Ελλάδα το κάνουν αυτό. Και μου είπαν να βάλω και εγώ δεν δέχτηκα. Και λέω θα ρωτήσω πρώτα εσάς, για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς, αλλά από ό,τι άκουσα, επειδή τα φύλλα της καρυδιάς είναι σαν φλόγες πυρός. Και επειδή το Πνεύμα το Άγιο κατήρθε ως φλόγες πυρός. Ως υπήρ, φλόγες πύρινες. Γι' αυτό και το βάζουν αυτό εις ανάμνηση των πυρήνων φλογών γλωσσών που ήταν επάνω τους μαθητές. Δεν υπάρχει αλλού αυτή η παράδοση. Στην Κύπρο δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ούτε και σε άλλες ορθόδοξες εκκλησίες το κάνουν. Στην Ελλάδα το κάνουν και είναι μια λαϊκή ευσέβεια, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι τα άμφια που φοράτε οι ιερείς. Έχουν κάποιο, δηλαδή, έχουν κάποιο, διαφορετικά συμβολίζουν κάτι. Σας είδα αυτό το είπα γιατί σας είδα με κάτι πράσινα άμφια που φορούσατε και την προηγούμενη Κυριακή, νομίζω, και την πιο προηγούμενη, με τετράγωνα πράσινα. Δεν είδα ξαναδεί τέτοια και εκείνο μου κίνησε το ενδιαφέρον να σας θέσω το ερώτημα. Την ημέρα της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, φοράμε χρώμα πράσινο συνήθως. Της Παναγίας φοράμε μπλε άμφια. Τους Άγιους Μάρτυρες φοράμε κόκκινα. Στις δεσποτικές εορτές φοράμε κίτρινα χρυσίζοντα, έτσι με, όχι χρυσά βέβαια, αλλά χρυσό χρώμα. Mm-hmm. Για τη λαμπρότητα των εορτών. Στις Κυριακές φοράμε άσπρα, επειδή είναι αναστάσιμη ημέρα. Και στον Όρθο των Κυριακών άσπρα. Κάθε εορτή έχει και τα δικά της χρώματα. Τη Μεγάλη Σαρακοστή φοράμε βαθύ κόκκινο, μοβ δηλαδή, υπαίθυμα χρώματα στις λειτουργίες των προγιασμένων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πατέρα Θανάση, θέλω και εγώ να σας πω, όπως άκουσα την κυρία Νίκη την προηγούμενη εβδομάδα που εξέφρασε τις ευχαριστίες σας, τις ευχαριστίες στο πρόσωπό σας, και εγώ θέλω να σας πω, με εξέφρασε πολύ η κυρία Νίκη, να σας έχει ο Θεός καλά, με ό,τι πρόβλημα και να αντιμετωπίζω στην καθημερινότητά μου και γενικότερα στη ζωή μου, ανατρέχω στις ομιλίες σας, δηλαδή πληκτρολογώ και να είναι καλά και πέρα από τη Μητρόπολη, και υπάρχουν, εγώ ακολουθώ και δύο άλλους ανθρώπους που ανεβάζουν δικές σας ομιλίες στο ίντερνετ. Σας ακούω, έχω ένα πρόβλημα, θα θυμώσω και πάνω κάτι θα μου συμβεί, πληκτρολογώ κατευθείαν τι θέλω, τι έχω και ακούω μια ομιλία σας και ηρεμώ. Να σας έχει Παναγία καλά, να σας φωτίζει, να σας δίνει δύναμη. Μας, φιλάει ο Θεός. Ναι, πάτερ μου, το κάνω. Να σας έχει ο Θεός καλά. Να σας έχει ο Θεός καλά, σας ευχαριστώ για όλα. Παναγία μαζί σας. Και σας βάτε μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κόρη μου, να είστε καλά. Παρακαλώ, επόμενος αδελφός. Έφυγε ο επόμενος. Ναι, γέροντα. Ναι. Καλησπέρα, την ευχή σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, η Αφροδίτη με Απολαμία, καλά είσαστε? Καλά, Αφροδίτη, δόξα Θεώ. Δόξα το Θεώ κι εγώ. Πρώτον, θα συμφωνήσω με την προηγούμενη αδερφή που με έχετε βοηθήσει τόσο πολύ στα δύσκολά μου και προσεύχομαι για εσάς. Ναι, ο Θεός σας βοηθάει. Με βοηθήσατε. Συγκλονίστηκα πάρα πολύ με όλο αυτό που έγινε με το μόναχο Εφραίμ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και σήμερα η μέρα της Πεντηκοστής, από τις ευχές που άκουγα στην εκκλησία μου ήρθε να κλαίω. Επιφυλάχτηκα έτσι να μην με βλέπουν. Τόσο όμορφα λόγια που θέλουμε να πούμε στο Χριστό, που λέει εκείνος εμάς. Τόσο ωραίο, γεροντά μου. Στεναχωριέμαι που δεν ήταν και οι δικοί μου άνθρωποι στην εκκλησία για να ακούσουν αυτά που ο Θεός μας αγαπάει τόσο εσύ πολύ. Εσύ δεν προσέχεις για τους ανθρώπους. Αυτό στεναχωριέμαι, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι γιατί με το ζόρι δεν μπορώ. Κάνετε προσευχή. Αυτό προσπαθώ. Προσευχή. Ναι. Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, γεροντά μου, την ευχή σας. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που με έχετε βοηθήσει πολύ όμως. Και τις ευχές σας. Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παναγία μαζί. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Εγώ μιλώ. Ναι. Γέροντα μου, ο Ανδρέας ο Δημητρίου, γιατρός από την Πάφων είμαι. Ναι, Ανδρέα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ που θα πω, ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη, αλλά αισθάνομαι έντονα να πω αυτά που θα πω παρακάτω. Αντώνιο και πλέον μοναχών Εφραίμ, αισθάνομαι πάρα πολύ αδελφωμένος για τους εξής λόγους, γέροντα, και μπορεί παράλληλη η ζωή μας. Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πνευματικός, ήταν ο Ρόπτενερ, όπως είπεν, εκείνος που άνοιξε την πόρτα στον Χριστό τη δεκαετία του 90 και στον Αντώνιο και σε μένα προσωπικά. Μας κράτησε αυτός ο άνθρωπος όλα τα χρόνια με το πνευματικό του λόγο, με τις εξομολογήσεις, με τις συμβουλές του. Και όταν και εγώ καταδικάστηκα σε θάνατο και ήμουν θανατοποιητής για 40 μέρες, από τις 17 Μαρτίου το 2020 μέχρι που έγινα καλά, ο ίδιος άνθρωπος προσπαθούσε να σώσει τη ζωή μας. Στην περίπτωση μου ο άνθρωπος αυτός τα κατάφερε και ζω, ένεκα των μεγάλων προσευχών του και του θαύματος που έγινε. Στην περίπτωση του Αντωνίου δεν επέτυχε και πέρασε στην αιωνιότητα. Μάλλον επέτυχε περισσότερο, Αντρέα. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο τυχερός, ο Αντώνιος ή εγώ. Εν πάση περιπτώσει, γέροντα, έχω συγκλονιστεί γιατί αισθάνομαι ότι ήμουν τόσο συνδεδεμένος με αυτόν τον άνθρωπο, με τα γεγονότα που σας είπα, και σας ευγνωμονώ για ό,τι κάνετε και για μένα και για τον Αντώνιο. Σας ευχαριστώ. Να σε καλά, Αντρέα. Μόνο που ο Θεός έκαμε τα πάντα, εγώ δεν έκαμε τίποτε. Αλλά να ξέρουμε ότι ο Αντώνιος ήταν έτοιμος για την Βασιλεία του Θεού και ο Θεός δεν τον αδίκησε. Εάν τον άφηνε να ζήσει, θα μπορούσε ο Θεός να του δώσει παράταση ζωής. Αλλά εάν τον άφηνε να ζήσει, θα τον αδικούσε. Ήταν πολύ έτοιμος για να φύγει για τον Θεό. Και ο Θεός άφησε την κακία των ανθρώπων να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει, αλλά το μετέβαλε σε πνευματική ωφέλεια.
πόσοι άνθρωποι βοηθήθηκαν πνευματικά και πόσοι θα βοηθηθούν ακόμα πνευματικά, αναλογιζόμενοι τον Αντώνιο και το παράδειγμά του και τη ζωή του και το μακάριον τέλος του. Και επικαλούμε και τις ευχές του, διότι είναι ένας αδερφός και κοσμημένος με το αγγελικό σχήμα που έφυγε ολοκάθαρος για την Βασιλεία του Θεού. Ένας ληστής, ένας άνθρωπος θανατοπινίτης, ο οποίος όμως κατάφερε μέσα στη φυλακή να βρει τον Θεό και να καλλιεργήσει τον εαυτό του πνευματικά, διότι σίγουρα αγωνίστηκε πάρα πολύ. Δεν ήταν απλώς μια αλλαγή της ζωής του απλή και εύκολη. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή και αγωνίστηκε πάρα πολύ μόνος του, μέσα στην απόλυτη μοναξιά, μέσα σε 4 τείχους χρόνια ολόκληρα. Σίδερο να ήταν, θα είχε λιώσει, όχι άνθρωπος. Και ο Θεός τον εκράτησε εκεί και του έδωσε τη χάρη του Αγίου Σχήματος να φύγει καθαρός, λαμπρισμένος με τη γράφηση των αμαρτιών του. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Καλησπέρα, εσείς μάλιστα. Καλησπέρα, Πανιερότητε. Μεγάλη τιμή που σας μιλάω. Την ευχή σας. Θα ήθελα την προσευχή σας. Πρόκειται να πάρω διαζύγιο και λέω μήπως φωτίσει ο Θεός και τους δύο να μην το κάνουμε, γιατί από ανάγκη θα γίνει ό,τι θα γίνει, αλλά... Πες μου το μικρό σου όνομα, αν θέλεις. Παρασκευή και Νικόλαος. Εύχομαι, Παρασκευή, να σε βοηθήσει ο Άγιος Θεός και το Πνεύμα του Άγιον που καλεί τους πάντα στην ενότητα, να σας επαναφέρει στην ενότητα της αγάπης. Πανιερότατε, συγκινούμαι μόνο που σας μιλάω. Να είστε καλά, με βοηθήσατε στις πολύ δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Εύχομαι από εδώ και πέρα να είναι λίγο καλύτερα. Ο Θεός κορή μας σε βοηθήσει. Να σας δώσει κουράγιο και δύναμη. Ευχαριστώ, να είστε καλά, πάτε. Παναγία μαζί σας, καλή δύναμη να έχετε. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Ευλογείτε, Γέροντα. Ο Κύριος. Τι γίνεστε. Δόξα τω Θεώ. Ναι, σίγουρα και η χθεσινή εκπομπή επερώτησε τον πατέρα και η σημερινή εκπομπή ας είναι αφιερωμένη στην μνήμη του αδερφού μας, του Εφραίμ. Πράγματι είναι πολύ συγκλονιστικό το γεγονός αυτό που συνέβηκε και όλα τα σχόλια των αδερφών μας και χθες και σήμερα, ακόμα και τα δικά σας σχόλια, Γέροντα, που εσείς βοηθήσατε τον αδερφό Αντώνιο να μεταβεί από το σκοτάδι στο φως, συγκλονίζουν ακόμα περισσότερο αν σκεφτούμε ότι ζούμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και θέλουμε να χαρακτηρίζουμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους ανθρώπους και από την άλλη να καθοδηγούμε μια εκτέλεση με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας σαν ανθρώποι και να παρακολουθούμε έναν συνάνθρωπό μας πότε θα βγει η ψυχή του, πότε θα φύγει από τη ζωή. Και μιλούμε για μια πολιτεία της μεγαλύτερης χώρας του κόσμου που θέλει να ονομάζεται και μεγάλη δύναμη. Από την άλλη μιλούμε για εγκλήματα πολέμου. Αυτά κι αν είναι εγκλήματα. Έναν άνθρωπο μετά από 38 ολόκληρα χρόνια μέσα στη φυλακή, μέσα στα μπουντρούμια, εσείς τα γνωρίσατε προσωπικά ο ίδιος. Τα είδα. Ναι, και συγκλονίζει ακόμα ότι αυτός ο άνθρωπος σπούδασε και νομική και θεολογία. Δεν είναι έτσι? Βέβαια. Ναι. Όντας φυλακισμένος. Ναι, και πρέπει να πάρουμε παράδειγμα, ένα παράδειγμα προς μίμηση είναι ο μακαριστός μας αδερφός Εφραίμ, τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του. Ναι. Και μετάνοιας και ταπείνωσης και μαθήματα μας δίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πρέπει να πάρουμε μηνύματα από την εκτέλεση και την κίνηση του μακαριστού αδερφού μας. Και είναι συγκλονιστικό στον 21ο αιώνα να γίνονται τέτοια εγκλήματα, διότι είναι καθαρό έγκλημα αυτό. Μετά από 38 χρόνια ένας αδύναμος άνθρωπος να υπερασπιστεί από εδώ και πέρα τον εαυτό του. Τι κατάλαβαν πως έκαναν αυτό το πράγμα? Τίποτα δεν είναι. Είναι όντως πολύ συγκλονιστικό γεγονός. Ναι. Αυτά ήθελα να πω κι εγώ. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Και ας είναι η αιωνία η μνήμη του.
ο Θεός να τον αναπαύσει και να έχουμε και εμείς την ευχή του. Και καλόν παράδεισο να έχει. Αμήν, γέροντα. Αμήν. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη, Ναι, Γιώργο, ναι, Γιώργιε. Ήθελα καταρχήν να σας ρωτήσω του μακαριστού μοναχού Εφραίμ το σκήνομα ετάφη ή μήπως ο Θεός φυλάξει Εκάη. Ετάφη στην Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, στο Φίλιο. Α, δόξα. Εκεί ετάφηκε ο Ορθοδόξος. Μάλιστα. Εκεί έγινε η κηδεία του Ορθόδοξου μοναχού και ετάφηκε εκεί στο κημητήριο της Μονής που είναι τεθαμένος και ο Άγιος Εφραίμ Αριζονίτης, ο γέροντας από τη Φιλοθέου, από το Άγιον Όρος. Εκεί αναπαύεται, μεταξύ των αδερφών μοναχών. Να δούμε πότε ο Κύριος μας θα θελήσει να αποκαλύψει την αγιότητα αυτού του ανθρώπου, διότι πλέον, όπως είπε ο προηγούμενος αδερφός, είναι υπόδειγμα και ο ίδιος και η σύζυγός του για όλους μας. Ναι, ναι. Ούτε στο νυχάκι τους δεν φτάνουμε. Αν ούτε βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση τους, θα ντραπούμε πραγματικά. Ναι. Υπόδειγμα. Και όλα όσα είπατε προηγουμένως εσείς ο ίδιος, βεβαίως, εξάλλου εσείς είσαστε για μένα τουλάχιστον και όλους μας διαβίου κατήχησης. Έτσι λέω, διαβίου κατήχησης. Άλλου θέσουσε είναι αυτόν ο δύνατε σώσε. Αυτόν είμαι, Αγιώργο. Όχι, πάτε. Πανιερώτατε, ήθελα τώρα να σας κάνω και μία ερώτηση. Να μην ξεχάσω το όνομα Ιωάννης. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Είναι του Πάρου μου που το έχω σημειώσει ήδη, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ξέρουμε ότι στα όνειρα, όπως έχετε πολλές φορές πει, δεν πρέπει να δίνουμε καμία σημασία. Μάλιστα, σε μια ομιλία σας είχατε πει καμία. Ναι. Ναι. Τώρα το ρώτη, ξέρουμε επίσης, έχετε πει ότι τους λογισμούς, μόνον όταν επιμένει κάποιος λογισμός, τότε καλό είναι να τον εξομολογούμαστε. Ναι. Για να σταματήσει και εντάξει. Για κάποιο όνειρο το οποίο έρχεται με παραλλαγές και είναι δυσάρεστο, ας πούμε είσαι με γκρουπ σε εκδρομή και είναι η τελευταία μέρα και το πούλμαν φεύγει και δεν έχεις φτιάξει ακόμα τη βαλίτσα σου και αγχώνεσαι να φτιάξεις τη βαλίτσα σου για να φύγεις και αγχώνεσαι και είσαι με στο άγχος που δεν θα προλαβαίνεις και αν θα προλάβεις να φτιάξεις τη βαλίτσα σου για να φύγεις μαζί με όλους τους άλλους με το πούλμαν που φεύγει, ας πούμε, και με διάφορες παραλλαγές αυτό μπορεί να έρχεται, ας πούμε, κατά διαστήματα, βέβαια, όχι κάθε βράδυ. Mm. Αυτό πρέπει κανείς να το εξομολογηθεί άραγε? Όχι, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι φάμαρτο όνειρο. Είναι αγχωτικό όνειρο που προέρχεται από κάποιες ευπάθειες που έχουμε στο ψυχικό μας κόσμο. Είναι κάτι που μας φοβίζει αυτό. Με φοβίζει, γιατί μου καμώ εμένα, με φοβίζει αυτό. Γιατί το εκλαμβάνω ότι σαν να μου λέει, δηλαδή, ότι κοίταξε τα χάλια σου, δεν έχεις ετοιμαστεί, ετοιμάζεσαι για το μεγάλο ταξίδι και δεν έχεις ετοιμαστεί. Τι τα αφήνεις τελευταία στιγμή, τι τα αφήνεις τελευταία στιγμή, και ψάχνω να βρω τι είναι αυτό που αφήνω και ξέρω βέβαια τι είναι αυτά που αφήνω, είναι αυτά που είπε ο Κύριος. Μοίρασε τα υπάρχοντά σου και έλα πίσω μου. Αλλά αυτό είναι δύσκολο και να γίνω μοναχός τώρα σε αυτή την ηλικία που δεν μπορώ ούτε τα πόδια μου να σύρω. Ξέρω εγώ και αυτό πάλι. Δύσκολο. Εντάξει, δύσκολο. Γιώργο μου, κάνε αυτό που μπορείς και ο Θεός δέχεται αυτό που μπορείς να κάνεις. Δεν ζητάμε από εμάς πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Θέλει αυτά που μπορούμε. Κάνε αυτό που μπορείς και είναι αρκετό για τον Θεό. Είναι αρκετό. Ταπεινά και απλά. Και με την ταπείνωση και με την μετάνοια θα μας δεχθεί ο Κύριος και εμάς όπως δέχτηκε κάθε μετανοούντα άνθρωπο. Άρα για το συγκεκριμένο όνειρο δεν χρειάζεται να κάνω τίποτε από αυτό. Όχι, ξέχαστο, δεν είναι τίποτα. Είναι της ψυχολογίας μας αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πανιερώτα. Την αρχή τον Ιωάννη σημειώστε εκεί που... Το σημείωσα, Γιώργο μου, το σημείωσα. Ναι. Ευχαριστώ, Πάτερ. Παναγία μαζί σου, Παναγία μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Την ευχή σας. Του Κυρίου. Είμαι η Δέσποινα από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Ναι, Δέσποινα. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Θέλω να σας παρακαλέσω να μας έχετε στην προσευχή σας. Πάντοτε, Δέσποινα, πάντοτε.
και να σας δώσω και μερικά ονόματα να τα μνημονεύσετε. Για πες μου, Δέσποινα. Μαρία. Ναι. Γεώργιος Ελευθέριος. Ένα όνομα. Όχι, δύο διαφορετικά. Γεώργιος Ελευθέριος, ναι. Ιωάννης Καλλιόπη. Ναι, ευχαρίστω. Εντάξει, Γέροντα, ευχαριστώ να πολύ. Να είσαι καλά, μωρή Δέσποινα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Η Παναγία μαζί. Δίνω και τον Μιχάλη να σας ακούσουμε και τον Μιχάλη μας. Να είσαι καλά. Ευλογείται, Γέροντα. Έλα, Μιχάλη, ο Κύριος να σε ευλογεί. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, Μιχάλη, με τις προσευχές σας. Είμαστε ακόμα εν μέσω των ζώντων. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ανέφερε ο Αντώνιος σε μία από τις τελευταίες επιστολές του. Είναι κάτι που του είχατε πει εσείς, πως αν τελικά η Επιτροπή Επίκειας απορρίψει το αίτημα, αυτό σημαίνει ότι η μετάνοια του είναι ευάρεστη στο Θεό και θα υποδεχθεί την ψυχή του. Ναι. Του το είχα γράψει αυτό σε ένα από τα τελευταία μου γράμματα. Ναι. Ελπίζω ο Θεός να βρει κάτι στη ζωή καθενός από εμάς που να τον αναπαύει. Πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει και πιστεύω ότι και ο Θεός δέχτηκε την μετάνοια του αδερφού μας και τον καθάρισε, τον ετοίμασε, τον εκόσμησε με το αγγελικό σχήμα, έλαβε τα Άγια Μυστήρια. Τι πιο όμορφο πράγμα, έλαβε τη μια μέρα το μέγα και αγγελικό σχήμα που είναι τελεία άφηση αμαρτιών και είναι δεύτερο βάπτισμα, κοινώνει στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας και έφυγε. Και αδίκως βέβαια, αδίκως, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο για την αιώνια βασιλεία του Θεού, ό,τι καλύτερο. Ελπίζω και εμείς να έχουμε ειλικρινή μετάνοια και να μην είμαστε προσκολλημένοι. Μακάρι, Μιχαλή. Γέροντα, θα ήθελα να εύχεστε για τους ένα στενή αδελφούς μας. Ναι. Ο Θεός να μας σκεπάσει όλους, Μιχαλή. Ευχαριστώ, Γέροντα. Παναγία μαζί σου, Μιχαλή μου, Θεός μαζί σου. Ακούσουμε τον επόμενο αδελφό. Ναι, εγώ μείνω. Ναι, εσείς. Γεια σου, Πάτερ, είσαι καλά? Καλά, δόξα το λίγο δυνατά να ακούμε. Είσαι καλά, Πάτερ? Καλά, Άγιε μου, δόξα το Θεό. Άμα να ανησυχούμε για κάτι, πρέπει να λέμε του Θεού, θα σκεφτούμαστε το δίνα μας προσέχει ή να λαλούμε ό,τι θέλεις κάνει. Θα του λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και το ελέησόν με τα λέει όλα. Ευχαριστώ, Πάτερ. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα, με ευλογείτε. Τι γίνεσαι, Ιωάννη? Καλά, Γέροντα, με δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά για σήμερα. Ευχαριστούμε, Ιωάννη. Ναι, είμαστε συγκλονισμένοι, Γέροντα μου, όλοι με το γεγονότα που έγιναν με τον πατέρα Εφραίμ. Παρακολουθούσαμε εμείς όσο μπορούσαμε εδώ, ας το πούμε, σε πραγματικό χρόνο, όπως έδειξε εξάγοντα. Δεν ξέρω αν υπόθηκε αν ήδη, Γέροντα μου, διότι λίγα λεπτά από την αρχή του εκπομπής έχασα τα σήμερα. Αν αναφέρθηκε κάποιος αδερφός στη δημοσιογραφική διάσκεψη που γίνεται μετά την εκτέλεση. Όχι, δεν ακούω, δεν παίζω στα Ιόνι. Μετά, πριθέτε, είναι νομοθεσία στις πολιτείες που υπάρχει η Αντική Ποινή να διεξάγεται η δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία παρευρίσκονται, ας το πούμε, οι κατήγοροι του εκτελεστέντος και είναι οι αρχές της πολιτείας, η αστυνομία, το τμήμα των φυλακών που έκανε την εκτέλεση και κάποιοι δημοσιογράφοι που πάντα πρέπει να είναι παρόντες στις εκτελέσεις. Πρώτη εντύπωση που μου δημιουργήθηκε για μένα, Γέροντα μου, δεν ξέρω αν είναι σωστή. Πρώτος που μιλήσε ήταν ο υποδιευθυντής των φυλακών. Λέει έτσι λίγο βιαστικά το όνομα του. Νομίζω είναι αυτός Φρανκ, όπως το άκουσα. Εμένα, Γέροντα μου, τους άνθρωπος ευθύμησε μου τον εκατόνταρχόν των Λογκίνων. Διότι με τα δυσκολίας, κατά τη γνώμη της δική μου,
εμπόρεσε να δικαιώσει αυτά που είχε να πει. Ήταν καθαρά φορτισμένος συναισθηματικά ο άνθρωπος αυτός, που ήταν στο επόμενο υπεύθυνο για την όλη εκτέλεση, το πούμε έτσι. Και πρέπει να παρουσιαστεί πρώτος και να πει όλα τα γεγονότα, την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία, την ώρα που μπήκαν οι ενδοφλέβιες και την ώρα που προκυρήθηκε νεκρός ο πατέρ Εφραίμ. Του ήταν το πρώτο πράγμα που με έκανε εντύπωση η γέροντά μου. Και μετά μιλήσανε δύο δημοσιογράφοι που περιγράφουν, είναι, ο ένας ο πρώτος είναι αρκετά έμπειρος, λέει είδε πολλές εκτελέσεις στην καριέρα του, είναι κάποιας ηλικίας άνθρωπος και περιγράφει την εκτέλεση του πατρός Εφραίμ με το λεπτό, δηλαδή το τι έγινε στην κάθε στιγμή. Και είπαν τέσσερα πράγματα που το έκαναν εντύπωση. Το πρώτο ήταν ότι έφεραν τον πατέρ Εφραίμ και ήταν ήδη ανοιχτές οι κουρτίνες του εκτελεστικού θαλάμου, που έβλεπαν να μπαίνουν μέσα μαζί και να το δένουν στο κρεβάτι του θανάτου. Ενώ στις άλλες εκτελέσεις πάντα έφερναν τον θανατοποινήτη μέσα, τον εδέναν και μετά άνοιγαν τις κουρτίνες. Αυτό ήταν το πρώτο που το έκανα εντύπωση. Το δεύτερο που είπε ότι το έκανα εντύπωση είναι ότι επετράπηκε να είναι ο πνευματικός πατέρας μέσα όλη την ώρα, κάθε διάρκεια. Την περιγράψε ότι έβαλε το πετραχύλι πάνω στο μέτωπο του και έκανα συνέχεια μαζί στην προσευχή. Το τρίτο ήταν ότι μπήκαν ενδοφλέβιες και στα δύο τα χέρια. Και ο ίδιος δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί, διότι μόνο από το δεξί χέρι έμπαινε το φάρμακο, τέλος πάντων. Και περιγράψε λεπτομερώς το πώς τους υπέδειξε ο πατέρ Εφραίμ που να βρουν τη φλέβα για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη διαδικασία. Και το δεύτερο το πιο σημαντικό είναι το πόσο ήρεμος ήταν στον αριθμό των εκτελέσεων που είδε στην καριέρα του ως δημοσιογράφος. Ήταν ο πιο ήρεμος άνθρωπος, ο πιο χαμογελαστός που είδε ποτέ σε όλες τις εκτελέσεις. Μιλούσε, ας το πούμε, πολύ αμερόληπτα, δεν κράτησε κάποια πλευρά, ήταν υπέρ, ήταν κατά ή οτιδήποτε. Μιλούσε σαν δημοσιογράφος, περιγράφει τα γεγονότα. Είναι αρκετά συγκλονιστική η γεροντά μου, τουλάχιστον. Μπορούμε να τα έχουμε και εμείς αυτά, Γιάννου. Ναι, βεβαίως, Γιάννου, να στείλω στον πατέρα Φιλοθέο. Στείλω στον πατέρα Φιλοθέο, μας τα δείξει και εμάς. Ναι, βεβαίως. Αλλά στείλω, Γιάννου, μου. Μετά μιλούν, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, είναι εκπρόσωποι της οικογένειας της μικρής Δίκης που εφωνήθηκε για το 87. Μετά τελειώνει με την ομιλία της μητέρας της μικρής. Ήταν λίγο στενάχωρο, διότι κάποια άτομα, όπως είπετε εσείς χθες στην εκπομπή, ακόμα μιλούν με το «έτσι έπρεπε να γίνει και καλά να πάθει» και τώρα, ας το πούμε, επήλθε η δικαιοσύνη. Και ήταν λίγο πιο στενάχωρα. Τα πρώτα ήταν έτσι λίγο συγκλονιστικά, θα τα μοιραστώ μαζί στο διάβαντά μου. Να στείλω το σύνδεσμο στον πατέρ Φιλόθεο. Στείλε το, Ιωάννη, μετά το δούμε κι εμείς. Ναι, γεια ναι. Ο Θεός να μας βοηθήσει, να μας συγχωρέσει ο Θεός όλους. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Να παρακαλώ. Ναι. Διευχή σας, πατέρα Αθανάση, ο Αλέξανδρος είμαι. Ναι, Αλέξανδρε. Ευχαριστία, ευχές σας προχτές. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Τελικά ήταν σοβαρό. Είπε μου ο προσωπικός γιατρός, ήταν το καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Ναι. Ευχαριστώ. Σίγουρα, Αλέξανδρε μου, ο Θεός σε βοηθήσει και σε σκέπασε. Ναι. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι, πώς μπορούμε να προσευχόμαστε για τον Πάτερ Εφραίμ τώρα που ανέβηκε στους ουρανούς? Να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την ψυχή του δούλου σου Εφραίμ μοναχού». Εφραίμ μοναχού. Μια ερώτηση. Ναι. Πρώτη φορά που συναντηθήκεται με τον τότε Αντώνιο, αν θέλετε να μας πείτε τι σας έκαμε εντύπωση τότε, πρώτη φορά που τον είδες? Πρώτη φορά τον είδα ότι τον πήγα στην Αριζόνα την πρώτη φορά. Και ναι, γνώρισα, πήγα εκεί για να δω τον Γέροντα Εφραίμ και τον Αντώνιο. Για αυτούς τους δύο βασικά ανθρώπους πήγα στην Αριζόνα, που είναι πολύ μεγάλο ταξίδι, όπως ξέρετε είναι 12 ώρες από το Λονδίνο, το Φίνιξ, και άλλες τόσες από την Κύπρο, 5 ώρες να πάει κανείς εκεί. Τέλος πάντων, τρόμαξα από τον τρόπο των φυλακών. Ήταν κάτι πραγματικά
πώς δεν τα παρομοιώσω, σαν δεξαμενές ήταν. Στρογγυλά που εγώ νόμιζα είναι δεξαμενές πετρελαίου. Τελικά ήταν φυλακές αυτές. Και περπατούσαμε πάνω σε ένα μικρό διάδρομο από μπετόν και γύρω-γύρω είχε ένα άμμο, γιατί είναι έρημος εκεί. Ήταν χτενισμένη άμμος που και πολύ να καθόταν πάνω θα φαινόταν από τύπωμα. Και προσπαθούσα να πατήσω πάνω στο τσιμέντο, το μικρό τσιμέντο που είχε το διάδρομο και να μην μου φύγει το πόδι μου να πατήσω πάνω στην άμμο γιατί απαγορευόταν. Και όταν τον έφεραν εκεί ήταν πραγματικά μια κατάσταση έτσι λιπόσου τον εαυτό σου και που είσαι άνθρωπος. Ένας εξευτελισμός της ανθρώπινης προσωπικότητας, ό,τι και να είναι ο άλλος. Σαν να μην είχε υπόσταση, σαν ένα θηρίο. Κλεισμένο σε ένα χώρο εκεί, μέσα από έναν τζάμι πολύ χοντρό, που μόλις που βλέπαμε ένα στον άλλο και μιλούσαμε μέσα από ένα μικρόφωνο. Κρατούσαμε ένα τηλέφωνο στο χέρι και το τηλέφωνο πήγαινε σε μεγάφωνο στην άλλη θάλαμο. Και εκεί μιλήσαμε περίπου 3 ώρες την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη φορά άλλες τόσες. Αλλά ήταν μια φρικτή κατάσταση, φρίκη. Ήταν, δηλαδή, εκεί δεν αντέχεις να ζήσεις. Εγώ 3 ώρες έμεινα και ήθελα να φύγω, δεν μπορούσα άλλο. Λέω να φύγω, να πάω. Και όταν βγήκα έξω από τη φυλακή, ήθελα άλλες τόσες ώρες να συνέρθω. Να αναπνεύσω τον αέρα της ελευθερίας και να αισθανθώ άνθρωπος. Πραγματικά ήταν πολύ φρικτό θέμα, πολύ φρικτή εμπειρία. Και αυτός είχε τόσα χρόνια εκεί μέσα. Χρόνια ολόκληρα. Δόξα τω Θεώ. Πράγματι, δόξα τω Θεώ, ο οποίος φανερώνει τέτοια διαμάντια. Μέσα σε τέτοιους πειρασμούς βγαίνουν μεγάλα διαμάντια τα οποία μας διδάσκουν και μας καθοδηγούν. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, η Παναγία μαζί σου. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Ευλογείτε, Πάτερ. Ο Κύριος. Από Ελλάδα παίρνω, Μαρία λέγομαι. Ναι, Μαρία. Σας ακούω χρόνια και ό,τι και να κάνω σας ακούω. Και με βοηθάτε πάρα πολύ και πολλές φορές έχετε απάντηση σε απορίες μου σε κάθε ομιλία που ακούω. Πριν 1,5 χρόνο έχασα τη μητέρα μου, έχω οικογένεια, παιδιά. Ήμασταν όμως πολύ δεμένες και ζορίζομαι λίγο ακόμη. Είμαι καλύτερα από τις αρχές, αλλά ζορίζομαι. Αυτό που δεν μπορώ να... ξαφνικά κόβεται κάθε επικοινωνία με αυτόν που αγαπάς και σε μεγάλωσε και 45 χρόνια. Είναι κάτι που δεν το δεχόμαστε. Ό,τι και να πούμε, ναι. Δεν το δεχόμαστε. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για τον θάνατο. Ναι. Ο Θεός να σου δώσει υπομονή και την κουράγιο, Μαρία. Ευχαριστώ. Βιργινία η μητέρα Βιργινία, μου. Βιργινία, ναι. Το όνομά της. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ να πάρα καλά, πολύ και μας, έτσι να σας δίνει και ο Θεός δύναμη, μας δίνετε μεγάλη παρηγοριά. Παναγία μαζί σας, να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Έχω ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Πατέρα Θανάση, εγώ. Ναι. Χαίρετε. Ευλογείτε. Ο Κύριος. Είναι ο Δημήτρης, σας τηλεφωνώ από Βελιγράδι, Σερβίας. Θα ήθελα να συνεισφέρω παρακαλώ στην εκκλησιαστική παράδοση για τα φύλλα καρδιάς που είπε πριν η αδελφή μας. Ναι. Εδώ σήμερα στη Σερβία, στην εκκλησία, είχαν στρωμένο το πάτωμα με χόρτα από το χωράφι. Με χορτάρια. Τι τα παίρνανε οι Σέρβοι εδώ. Δεν ξέρω τη σημασιολογία δυστυχώς και τα έπαιρναν οι Σέρβοι αδελφοί και φτιάχνανε μικρά στεφανάκια και τα δένανε και τα πέρανε για ευλογία στο σπίτι τους. Σήμερα. Ναι. Εδώ στη Σερβία, ναι. Και την Τρίτη εδώ εορτάζει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Ναι, και ναι, ναι. Αύριο πρώτα ο Θεός θα πάμε και μέχρι το μοναστήρι στο Τσέλιε. Πολύ ωραία, πήγα κι εγώ εκεί, πήγα. Ναι. Δεν έχω ξαναπάει, ήταν μεγάλη επιλογία. Και τέλος παρακαλώ μπορείτε να εύχεστε για τη σύζυγό μου τη Μαρία που είναι έγκυος και για τα παιδιά μας. Μαρία, ευχαρίστω Δημήτρη. Ευχαρίστω. Να είστε καλά Πάτερ, να εύχεστε ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.
Ευλογείτε η ώρα για την ευχή του Κυρίου. Και τις προσευχές σας. Ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά. Για τις ομιλίες σας, για όλα, πάρα πολύ κόσμο που ωφελείται. Είναι πνευματικά εμβόλια οι εκπομπές. Ο Θεός να μας δώσει δύναμη και υπομονή. Να προσέχεστε. Ναι, ευχαριστούμε. Ναι, πάντα προσευχόμαστε. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη στο έργο. Σχετικά με τον Άγιο Πνεύμα, προσκυνώντας μια εικόνα του Αγίου Σιλουανού, πάντα μου αρέσει να διαβάζω πάντα αυτή την προσευχή. Γράφει πάνω στην εικόνα: «Δέω μέση ελεήμων Κύριε, ή να γνωρίσω εσύ εν πνεύμα τη Αγίου, πάντε φυλάει τη γη». Ναι, ναι. Πολύ καλή προσευχή. Ναι, ναι. Μπορούμε να τη λέμε σχεδόν σε αυτή την προσευχή να μάθουμε. Βέβαια, μπορούμε, ασφαλώς. Αλλά σκεφτούμε ότι και ο Άγιος Σεραφείμ άρρωστη ενώ τη σκοπό τη ζωή μα είναι η αποκτήση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το σκοπός μας, να γνωρίσουμε τον Χριστό εν πνεύματι Αγίου. Ποια πράγματα μπορούν να μας βοηθήσουν να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα? Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μας βοηθήσουν. Αν εμείς είμαστε δεκτικοί βοηθείας και είμαστε συνετοί και ταπεινοί, τα πάντα συνεργεί εις αγαθόν, τα πάντα. Πνεύμα του Άγιο. Ευχαριστούμε για τα σχετικά με τον μοναχόν εκτρέμ. Προσπάθησα έτσι μέσα στη μεγάλη θλίψη που νιώθαμε να κάνουμε κάποιους θετικούς λογισμούς. Και λέω, ίσως ο Θεός να το επέτρεψε αυτό για να ξεπληθούν και κάποιες παλιά μαθήματα που έκανε μέσω αυτού του τρόπου σίγουρα, που χαλάτωσαν. Γιατί και στην Κύπρο είχαν πολλές φορές που μέσω μιας παραλυσίας κάποιοι έγιναν μοναχοί, αξιώθηκαν της βασιλείας του Θεού. Ναι, αυτό είναι το θρίαμβος κάθε ανθρώπου. Ναι, επίσης ο Θεός να το επέτρεψε για να ξεπληθούν κάποια προηγούμενα του αμαρτήματα να... Είναι στη βασιλεία του Θεού ο αδερφός μας. Ναι, αυτό, και αυτό είναι μεγάλη του επιτυχία και ότι βοηθά και εμάς με το Άγιο Παράδειγμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αδερφή μου, να είσαι καλά. Εδώ αδερφή μου φτάσαμε στο τέλος της παρούσης εκπομπής. Εύχομαι το Πνεύμα το Πανάγιο να μας φωτίζει και να μας οδηγεί σε οδούς αληθείας και οδούς σωτηρίας. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.